Προκόπης Αγγελόπουλος. Εμείς που είμαστε 17χρονοι, λοιπόν, θα παίρνουμε δίπλωμα από εδώ και πέρα. Βέβαια, παρουσία ενήλικα. Η οδήγηση, έτσι. Η οδήγηση. Για πες μας τα νέα δεδομένα τώρα. Ο Προκόπης Αγγελόπουλος είναι εκεί. Είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Καταρχάς, θα μας δείξεις και ακριβώς τι πρόκειται να γίνει. Καλημέρα, είμαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο με το οποίο εκπαιδεύονται νέοι οδηγοί, αυτά τα ειδικά οχήματα τα οποία έχουν πετάλια και στη θέση του συνοδηγού, με τα οποία ο εκπαιδευτής βεβαίως μπορεί και αυτός να ελέγχει το αυτοκίνητο στην ώρα της εκπαίδευσης. Και βεβαίως το θέμα μας είναι το νέο σχέδιο νόμου, το οποίο έλαβε και η Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων, και είναι δίπλα μου εδώ μαζί μου ο κύριος Διαμαντής Ηλιάδης, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας, και θα ήθελα αρχικά, αφού τον καλημερίσω, να τον ρωτήσω ποια είναι τα νέα στοιχεία που μπαίνουν πλέον στη διαδικασία της εξέτασης των οδηγών για δίπλωμα οδήγησης. Και βέβαια αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η προσπάθεια, το ζητούμενο είναι να αφήσουμε στο παρελθόν τα ζητήματα, τα θέματα διαφθοράς που υπήρχαν στο σύστημα αυτό. Ποια είναι λοιπόν τα νέα αυτά δεδομένα που εισάγει το νομοσχέδιο αυτό, και βεβαίως στη συνέχεια να μας πείτε και ποιες από τις προτάσεις τις δικές σας βλέπουμε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά και ποιες είναι οι ενστάσεις σας. Καλή σας μέρα και από μένα, ναι, και καλό μήνα. Καταρχήν, ευνηδιαστήκαμε την παραμονή της Πρωτομαγιάς 5 ώρα το απόγευμα, που λάβαμε διαμέσου mail αυτό το σχέδιο του νομοσχεδίου, το οποίο μας καλεί εντός 10 ημερών να καταθέσουμε προτάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα ήδη έχουν περάσει οι 2 μέρες και απομένουν άλλες 8. Αυτό το νομοσχέδιο, αν θα το διαβάσετε προσεκτικά, δεν θα μπορέσετε να καταλάβετε πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν έχει αρχή, δεν έχει μέση, δεν έχει τέλος. Να ξεκινήσουμε, πριν περάσουμε στις ενστάσεις που τις αντιλαμβανόμαστε, να πούμε ποια είναι τα νέα στοιχεία τα οποία προσπαθούν από την πλευρά του Υπουργείου να εισάγουν, έτσι ώστε να διασφαλίσουν κάποια πράγματα στο αυτοκίνητο μέσα. Μέσα στο αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόμαστε. Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις, Προκόπη, τι θα αλλάξει συνέχεια για την οδήγηση. Και πώς προβλέπετε να γίνονται οι εξετάσεις. Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο αλλάζει εντελώς τη φιλοσοφία των εξετάσεων. 3 θέματα απ' όλα, γιατί το 70% με 80% του νομοσχεδίου είναι ανεφάρμοστο. Ένα 20-30% που είναι εφαρμοστέο, αυτό είναι κάποιες προτάσεις οι οποίες είναι τουλάχιστον προ 8 ετίας προτάσεις δικές μας, της Ομοσπονδίας. Και είναι κάτι απλό. Προκόπη, και θα σας πω. Για να καταλάβει ο κόσμος, θα σας πω. Ποιες είναι οι αλλαγές, να δούμε αυτές τις αλλαγές. Μπράβο. Λοιπόν, καταρχήν, για την εξέταση της πορείας των πρακτικών, των προσόντων και συμπεριφοράς που λέμε, θα γίνεται σε 2 φάσεις. Η μία φάση είναι ότι ο υποψήφιος θα δίνει εξετάσεις μόνο πορεία, και η δεύτερη φάση ο υποψήφιος θα δίνει σε κλειστό χώρο πίστα ή σε ελεγχόμενο, θα δίνει τους ελιγμούς. Ναι. Με διαφορετικό εξεταστή στην κάθε φάση. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό και μία πρόταση που είναι πάγια της Ομοσπονδίας. Το δεύτερο κομμάτι που λέτε για την πίστα, για τους ελιγμούς και όλα αυτά, αυτό λέτε ότι είναι θετικό. Ναι. Ωραία. Και στην πορεία, θετικό είναι ότι θα είναι 2 φάσεις με 2 διαφορετικούς εξεταστές. Με 2 διαφορετικούς εξεταστές. Ωραία. Όταν θα είναι μόνος του, ποιος θα παρακολουθεί την πορεία εδώ του. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό θα έρθω και στα αρνητικά. Θα ήθελα να σας πω τα 3 θετικά και μετά τα άπειρα αρνητικά. Πείτε μας εν συντομία όμως, ναι, κύριε το, Ηλιάδη. Το αρνητικό είναι όλα. Λοιπόν, στην προκειμένη ερώτησή σας, είναι ότι το ανεφάρμοστο, ότι θα πρέπει ο εκπαιδευτής να παραχωρεί στην περιφέρεια το αυτοκίνητό του, ναι, ώστε την ώρα της εξέτασης ο υποψήφιος να είναι μόνος του στο αυτοκίνητο. Mm. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει περίπτωση να ασφαλίσει κάποια... Είναι και θέματα ασφαλείας, εννοείται. Βεβαίως. Γιατί όταν δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο, είναι και το φορτηγό, είναι το λεωφορείο. Έτσι. Φαντάζεστε να γίνει κάποιο ατύχημα την ώρα του ελιγμού. Σημαίνει ότι κάποιος μοτοσυκλητιστής θα σκοτωθεί. Κρατάμε την ένσταση την ευθύνη αυτή που έχετε. Εγώ ήθελα λίγο επί της διαδικασίας. Είναι μόνος του λοιπόν ο οδηγός και παρακολουθείται από ένα σύστημα κλειστού κυκλώματος με κάμερα, με ποιο τρόπο. Εδώ λοιπόν, σε εκεί που διαφωνούμε
Εμείς είναι το εξής, ότι το νομοσχέδιο μιλάει για κάμερα, λήψη κάμερας σε πραγματικό χρόνο. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει, δηλαδή διότι... αυτή η κάμερα, για να μας εξηγήσετε θα λίγο... Θα είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Θα είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτή η κάμερα, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, είναι ένα σύστημα το οποίο μπαίνει εδώ, ψηλά μπροστά μας, πάνω από τον καθρέφτη του αυτοκίνητου. Μέσα στο αυτοκίνητο και έξω από Προκόπη, το βλέπουμε στο παράθυρο, από τα πλάνα που έχουμε βρει. Έχουμε προτείνει κάμερα, η οποία είναι και μέσα στο αυτοκίνητο φαίνεται και έξω το αυτοκίνητο και τα πετάλια του εκπαιδευτή. Ωραία, αυτό που τα βλέπουμε. Πόδια του εκπαιδευτή. Αυτό που βλέπετε. Ωραία. Λοιπόν, και λέμε το εξής, ότι εάν η κάμερα είναι καταγραφική και μόνο, όχι σε πραγματικό χρόνο, όπως είναι στα ΚΤΕΟ. Πας να περάσεις το αυτοκίνητό σου, φωτογραφίζεται, στέλνεται σε ένα σερβερ στο Υπουργείο, παίρνει το OK και προχωράει η αξιολόγηση του ΚΤΕΟ. Για να καταλάβω αυτό που λέτε. Να δούμε τι εννοείται με τον πραγματικό χρόνο και την διαφορά. Ναι. Λέει λοιπόν ότι θα πρέπει η κάμερα να στέλνει σε πραγματικό χρόνο σε ένα σερβερ σε κάθε διεύθυνση, ωραία, να στέλνει λοιπόν τη λήψη. Αυτό δεν είναι εφικτό, διότι ξέρετε πολύ καλά, από γωνία σε γωνία δεν υπάρχει σήμα λήψης. Στο τηλέφωνο σωστό μιλάμε, όχι εικόνα. Άρα, και δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Στον πραγματικό χρόνο, μισό λεπτάκι για να το ξεκαθαρίσουμε. Στον πραγματικό χρόνο, προφανώς αυτός που βλέπει την κάμερα σε πραγματικό χρόνο θα είναι ο εξεταστής και από εκεί θα κρίνει ακριβώς αν ο εξεταζόμενος οδηγός είναι εντάξει σε αυτό που πρέπει για να πάρει το δίπλωμά του. Ακριβώς. Ενώ λοιπόν, μπορεί λέτε, να το κρίνει αυτό. Εσείς λέτε λοιπόν να είναι καταγραφική η κάμερα για λόγους που λέει το Υπουργείο, να μην υπάρχει το φακελάκι, να μην υπάρχει αυτό. Πολύ σωστά. Ώστε να επανεξεταστεί αν υπάρχει κάποια ένσταση πολύ από την πλευρά του. Και Νίκο, αυτό και το αρχείο, αυτό το αρχείο να πούμε, είναι υποχρεωμένος ο εκπαιδευτής, ο εξεταστής μάλλον, να το στέλνει στο Υπουργείο, και θα αξιολογείται μέσα σε 2 ή 5 μέρες, ανάλογα τι αναφέρει το νομοσχέδιο. Λοιπόν, από εσείς, εκεί και πέρα λοιπόν. Επομένως, εσείς δεν λέτε όχι στις κάμερες, αλλά να μην είναι στο ζωντανό, να είναι καταγραφικό. Γιατί και να έχετε παρουσία μέσα στο όχημα. Ακριβώς. Για λόγους ασφαλείας και τα υπόλοιπα. Βεβαίως. Γιατί αν θα διαβάσετε το νομοσχέδιο, σε προβλήματα μη σωστής λήψης, οι ποινές είναι σοβαρές. Δηλαδή, στον εκπαιδευτή μπορεί ακόμα και να το αφαιρέσει διαπαντός την άδεια. Α, γιατί μπορεί να υπάρχει δόλος. Το καταλαβαίνουμε. Επομένως, λοιπόν, έτσι, μπράβο. Κύριε λοιπόν, Ηλιάδη, είστε κατανοητός σε όλα. Και έχουμε και αυτό την αλλαγή για τους 17χρονους. Δηλαδή, η αυτό βοηθητική... για την αλλαγή για τους 17χρονους, εμείς είμαστε θετικοί. Μάλιστα. Να παίρνει ο Έλληνας πολίτης, εφόσον το θέλει και η πολιτεία και μπορεί να το ελέγξει και η πολιτεία, να παίρνει δίπλωμα στα 17. Η δεν είμαστε αρνητικοί. Όπως γίνεται στην Κύπρο, στην Βρετανία και σε άλλες χώρες. Πάντως, δεν είμαστε αρνητικοί, γιατί θα την παίρνει την άδεια, θα την παίρνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επομένως, που ισχύει για όλο τον κόσμο. Κύριε Οπότε Διαμαντή, δεν είμαστε αρνητικοί εσείς, οι ενστάσεις σας είναι συγκεκριμένες. Νομίζω ότι υπάρχει ο χρόνος, έστω και αν είναι περιορισμένος, να γίνει η διαβούλευση και νομίζω ότι εκεί κάπου θα τα βρείτε. Ξέρετε κάτι, ναι, είχαμε συνοηθεί με τον κύριο Υπουργό πριν από 1,5 μήνα. Εγώ προσωπικά σε συνάντηση μαζί του και παρουσία του Επιμελητηρίου της Αθήνας, mm-hmm, και είχε δεσμευθεί ο κύριος Υπουργός ότι πριν βγει οτιδήποτε για διαβούλευση θα μας ειδοποιήσει να κάτσουμε να συζητήσουμε. Στο τραπέζι. Όχι, δεν ειδοποιηθήκαμε και είναι ένα παράπονό μας αυτό. Για ποιο λόγο? Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω. Τώρα, δεν έχει να κρύψει κάποιος από τον άλλον κάτι. Όλοι προσπαθούμε για ένα καλύτερο σύστημα, για να πάμε μπροστά. Έτσι. Ωραία, οπότε θα πρέπει να εισφέρετε λοιπόν τις ενστάσεις σας και τις προτάσεις σας για να αλλάξουν στον δρόμο της ψήφισης. Ναι, οπότε αυτό, θα ξαναδούμε το θέμα αυτό. Αυτό που με απασχολεί. Με αυτό, κύριε Ηλιάδη. Να πω μια κουβέντα. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι μέχρι τώρα η ιστορία έχει δείξει ότι ό,τι βγαίνει για διαβούλευση τον τελευταίο καιρό, αυτό παραμένει και αυτό μας προβληματίζει. Μάλιστα. Από μένα να το δούμε αυτό, κύριε Ηλιάδη. Πάντως, μερικές από τις ενστάσεις έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι εύλογες. Είναι πολλές. Δεν προλάβαμε ακόμα να πούμε. Καταρχήν, θα δούμε το θέμα και να δούμε και για τον εξεταζόμενο, κύριε Ηλιάδη, σε ένα επόμενο θέμα, τι θα έχει να αντιμετωπίσει από εδώ και στο εξής. Ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές. Εγώ θα χαρώ πολύ να με καλέσετε στο στούντιο. Στο στούντιο, θα το κάνουμε στο στούντιο και να τα κουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Προκόπη Αγγελόπουλε. Σε ευχαριστούμε και για το υλικό, το οπτικό που μας έστειλες, να καταλάβουμε πώς θα είναι η κάμερα.